πολύ. Σας παρακαλώ. Αυτό τι γίνεται. Θα σας εξυπηρετήσουμε. Σας παρακαλώ. Καθίστε λίγο στη σειρά. Μέχρι ποιο νούμερο παίρνετε. Ουρές έξω από τα υποκαταστήματα τραπεζών της Αλεξανδρούπολης σχημάτισαν από πολύ νωρίς το πρωί οι συνταξιούχοι προκειμένου να πάρουν τα 120 ευρώ από τις συντάξεις τους, να φτάσουν δηλαδή το όριο της ανάληψης για αυτή την εβδομάδα που αποφασίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για συνταξιούχους που δεν διαθέτουν κάρτες ATM ή χρεωστικές. Εγώ περίμενα μία ώρα, πήγα στο σπίτι μου, έπια τον καφέ μου και ήρθα στο Αμίν που λένε. Και εντάξει, πήρα τα 120 ευρώ. Βγάλατε κάρτα ανάληψη. Ναι, έβγαλα. Στο κισέ θα πηγαίνω να παίρνω τα λεφτά μου. Στο κισέ θα πηγαίνω. Κάρτα δεν τη θέλω, δεν τη γουστάρω. Από το πρωί είμαστε εδώ, από το πρωί. Χωρίς ντροπή, περιμένουμε τα λεφτά μας, τα δικά μας τα λεφτά. Την άλλη την τρίτη. 120 λεφτά μέχρι την άλλη την τρίτη. Στους πλούσιους γιατί δεν έκαναν κουμάντο που έφευγαν τα δισεκατομμύρια. Και στο φτωχό τον κοσμάκι τον ταλαιπωρούν τώρα για 150 ευρώ. Κατάλαβες, και ήταν σωστοί. Οι Ζητιάνους μας καταντήσαν, οι Ζητιάνους. Έχουμε λεφτά δικά μας και δεν μας δίνουν ούτε τη σύνταξη. Πού ζούμε, πού φτάσαμε, ντρέπομε. Αργά το βράδυ της Τρίτης ελήφθη απόφαση από τις τράπεζες ότι οι συνταξιούχοι θα εξυπηρετούνταν αλφαβητικά. Ωστόσο πολλοί από αυτούς δεν το γνώριζαν με αποτέλεσμα να γίνεται συνωστισμός έξω από τα υποκαταστήματα και τελικά η αλφαβητική σειρά να μην τηρηθεί. Το πεζοδρόμιο για να πας τα λεφτά σου. Δεν έχουν το Θεό τους. Τα κλέψαν ορισμένοι, πιάσε και ρούσκε. Γιατί με ταλαιπωρούσε εμένα. Από τις 7.30 μπήκα 9 η ώρα. Από τις 7.30 ήμαν εδώ, 9 η ώρα μπήκα. Καλά, αφού κόσμο είχε, φυσικό δεν ήταν. Τι να κάνουμε. Όπως βρούμε τον καιρό θα τον πάμε. Η ταλαιπωρία για τους συνταξιούχους ήταν μεγάλη, καθώς αναγκάστηκαν να περιμένουν για αρκετές ώρες κάτω από τον καυτό ήλιο, πράγμα που ενέτεινε τη δυσαρέσκεια και την αγανάκτησή τους. Είχε δοθεί εντολή στις διευθύνσεις των υποκαταστημάτων να είναι εφοδιασμένες με μπουκαλάκια νερού, καθώς η αναμονή στην ουρά για τους συνταξιούχους αναμένονταν πολύ ωραία. Ωστόσο, αυτό δεν εφαρμόστηκε σε όλες τις τράπεζες. Δούλες του 40 χρόνια να του δώσουν ένα κατοστάρο και ένα νερό, αυτά είναι ξεπεραίτες. Είναι ξεπεραίτες, εδώ σε ρωτώ. 30 χρόνια δούλεψε άνθρωπος. Και το δίνω ένα εκατοστάρκο. Αυτό είναι δολοκτητικό καθεστώς. Δολοκτητικό καθεστώς. Θα περιμένω εδώ να δώσουν το εκατοστάρκο το δικό του. Άλλε έδωσαμε και νερό. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Αυτά είναι γελία πράγματα. Μας κερνάνε και νερό, τι να κάνουμε. Αυτό είναι. Άλλο τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Λεφτά. Λένε σήμερα ότι θα πάρουμε το εκατοστάρκο, γιατί το εκατοστάρκο ήρθαμε. Χωρίς κάρτα είμαι όμως. Δεν έχω κάρτα. Θα βγάλετε κάρτα σήμερα. Πού να βγάλουμε αυτόν τον κόσμο κάρτα. Πού να βγάλουμε αυτόν τον κόσμο κάρτα. Γι' αυτό. Είδα αλλιώς γιατί να μην βγάλω κάρτα. Αλλά και δεν θέλω την κάρτα. Γιατί το μυαλό μου δεν είναι εντάξει. Το πει πού θα το κρατήσω. Καταλάβετε παιδιά. Το πει πού θα το κρατήσω.